Την άμεση αποχώρηση των Τούρκων πολιτών από την Ουκρανία ζήτησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ σχετικά με την απόφαση της Ρωσίας να στείλει στρατεύματα στην Ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσε. Η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει τις λεγόμενες δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, εκτός από ότι έρχεται σε αντίθεση με τις συμφωνίες του Μίνσκ, την ιστά σαφή παραβίαση πολιτικής ενότητας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι απαράδεκτη και την απορρίπτουμε. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μία φορά τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση πολιτικής ενότητας και της αδερφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενεργήσουν με κοινή λογική και να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο. Ως συνήθως όμως, η τουρκική κυβέρνηση ακροβατεί μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, καθώς την Κυριακή ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχήμ Καλίν, δήλωσε στη γερμανική Welt ότι οι πιθανές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας και μόνο θα αναβάλουν τα βαθύτερα προβλήματα που υπάρχουν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα ήταν καλύτερο να ακούσουμε και να κατανοήσουμε τις στρατηγικές ανησυχίες της Ρωσίας. Τονίζοντας ότι η Ρωσία αισθάνεται ότι απειλείται από το ΝΑΤΟ, ο Καλίν είπε ότι 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να ξαναχαράξει τα σύνορα και να ανανεώσει στρατηγικές συμμαχίες. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.